Άλλη μια νύχτα ταραχών σημειώθηκε στο Φέργκιουσον του Μιζούρι, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Η οργή των πολιτών δεν έχει κοπάσει μετά το θάνατο του 18χρονου Αφροαμερικανού Μάικλ Μπράουν από πυρά αστυνομικού. Τη Δευτέρα, ο κυβερνήτης της πολιτείας ήρε την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς δυνάμεις της Εθνοφρουράς κλήθηκαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της τάξης. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως η χρήση της Εθνοφρουράς θα πρέπει να είναι περιορισμένη και ζήτησε να επανέλθει η ηρεμία στην πόλη. Παραδέχθηκε πως σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει βαθιά δυσπιστία μεταξύ των κατοίκων και των οργάνων επιβολής του νόμου. Ως Αμερικανοί είναι η στιγμή να αναζητήσουμε την ανθρωπιά μας που αυτή την ώρα έχει απογυμνωθεί. Αυτό όμως απαιτεί να χτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε. Απαιτεί να ακούμε και όχι απλά να φωνάζουμε. Έτσι μόνο θα προχωρήσουμε μπροστά, μαζί, προσπαθώντας να είμαστε ενωμένοι. Ο Λευκός Οίκος στέλνει στο Φέργκιουσον τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Ερικ Χόλντερ θα συντονίσει τη διερεύνηση των συνθήκων που οδήγησαν στο θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού Αφροαμερικανού.